Κύριε Πενατάτο, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πενατάτο. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα να δούμε πώς κρίνεται το αποτέλεσμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις προηγούμενες εκλογές. Στην Αττική νομίζω ότι έχετε πετύχει το στόχο σας. Ναι, κοιτάξτε, στην Αττική είμαστε τρίτο κόμμα παντού. Και αυτό το λέω. Και στις λαϊκές έτσι περιοχές, ειδικά όπως στις δικές μας, ας πούμε, με μεγάλα ποσοστά. Mm-hmm. Μεγαλύτερα δηλαδή, πολύ μεγαλύτερα, σχεδόν και διπλάσια από το, μέσο όρο που είχε το κόμμα, που ήταν και αυτό μια σημαντική επιτυχία του κόμματος. Δηλαδή, ότι ανεβήκαμε 2%, νομίζω πιο καλά ακούγεται, ανεβήκαμε σε ψήφους 43%. Δηλαδή, όταν είχαμε σχεδόν 300.000 ψήφους το 19, πήγαμε στους 426-427.000 ψήφους. Mm-hmm. Και κοιτάξτε, για μας το μήνυμα είναι πραγματικά, θα λέγαμε το μόνο ίσως φωτεινό και αισιόδοξο στο αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί με έναν έτσι χαμηλό ίσως τρόπο ακόμα δείχνει μια διάθεση αμφισβήτησης του κυρίαρχου σκηνικού. Ναι, παρότι όλη η Ελλάδα ήταν γαλάζια. Ορίστε, δεν άκουσα. Παρότι όλη η Ελλάδα έγινε γαλάζια, λέω. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε τώρα, δεν έγινε τυχαία αυτό. Mm-hmm. Δεν έγινε τυχαία, γιατί οι πολιτικές των άλλων κομμάτων που διεκδικούσαν την κυβέρνηση, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, στρώναν ουσιαστικά το έδαφος για να κυριαρχήσει, ας πούμε, η λογική της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας, που βέβαια ο λαός θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει αυτή η σταθερότητα. Δεν αφορά τις ροές του. Mm-hmm. Δηλαδή και από τα σημερινά, τα τελευταία γεγονότα δηλαδή. Σίγουρα όχι την ασφάλειά του. Τα προγράμματά τους, αλλά οι ανθρώπινες ζωές χάνονται δυστυχώς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει, δεν δίνεται χρήμα για την υγεία, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Για την υγεία, που είχαμε τώρα δύο τραγικά περιστατικά απανωτά και στη Νέα Μάκρη, με την εγκυμονούσα που χάθηκε και αυτή και το βρέφος που κουβαλούσε μέσα της, και στην ΚΟ, που χρειάστηκε η καρότσα, ας πούμε, φορτηγού, mm-hmm, για την έλυση ασθενοφόρων, και στη μια περίπτωση και στην άλλη. Χάσαμε τρεις ανθρώπους γιατί δεν είχαμε κάποιον να πάει το ασθενοφόρο να τους πάρει. Να. Είναι τρελαίνεση ότι είμαστε το 2023. Και συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Είναι να τρελαινόμαστε, όταν από τα 90, ας πούμε, 100-110 ασθενοφόρα που πρέπει να λειτουργούν στην Αττική, δεν λειτουργούν τα μισά. Για mm-hmm λόγους δηλαδή έλλειψης προσωπικού, πέρα από τα προβλήματα που έχουν τα ίδια τα ασθενοφόρα. Mm-hmm. Σωστά. Τώρα πιστεύετε, κύριε Πενετάτο, ότι αυτή η ανωδική πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος θα συνεχιστεί και θα είναι και ακόμα μεγαλύτερη στις 25 του Ιούνιου? Ναι, κοιτάξτε, εκτιμάμαι πραγματικά, δηλαδή το εκτιμάμαι με τις δικές μας, να το πω έτσι, μετρήσεις, με την επαφή με τον κόσμο. Ναι. Καταρχήν θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος έκανε το βήμα και μας ψήφισε στις 21 του Μάη, θα το επαναλάβει στις 25 του Ιούνιου, και νέος κόσμος τον συναντάμε πραγματικά στις συζητήσεις, και νέοι ψηφοφόροι και κυρίως και νέοι, αν θέλετε, σε ηλικία, mm-hmm, αλλά και εργαζόμενοι πολλοί που διστάσανε να κάνουν αυτό το βήμα στις 21 Μάη, μας λένε καθαρά ότι θα το κάνουν τώρα. Επομένως, αισιοδοξούμε ότι θα έχει μια άνοδο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και εμείς αυτό λέμε, ξέρετε, ότι δυνατό κουκουέ σημαίνει δυνατός λαός. Και ναι, ένα κόμμα που ξέρεις ότι θα κάνει πραγματικά λαϊκή αντιπολίτευση, μέσα σε δυστυχώς μια βουλή που η κυβέρνηση που θα βγει, όπως και να έχουν τα πράγματα, θα είναι αντίθετη στα λαϊκά συμφέροντα. Θα έχει δηλαδή μια πορεία σαν τις προηγούμενες των 12-13 τελευταίων χρόνων, που όλα ήταν με το ζύγι, ας πούμε, της δημοσιονομικής σταθερότητας. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν θα λειτουργήσει η απειλή ότι αν δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση θα ψηφίσουμε και τον Αύγουστο? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία από απειλή σε απειλή μπορεί να πηγαίνει με αυτό το σκηνικό. Δηλαδή μπορεί να μας τραβάει να ψηφίσουμε το καλοκαίρι, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι ο λαός δηλαδή θα σκεφτεί, δεν πρέπει να σκεφτεί έτσι δηλαδή. Ναι, λαός πρέπει να δει τι το συμφέρει, και τέλος πάντων αν στον ορίζοντά του δυσκολεύεται να ξεπεράσει, να το πω έτσι, κόμματα που κυριαρχήσαν μέχρι τώρα στην κυβερνητική πολιτική, αυτοί που κάνουν το βήμα δεν θα δουν, εκτιμώ, αυτές τις φοβίες δηλαδή και τα διλήμματα, θα τα ξεπεράσουν και θα δώσουν μια ψήφο που θα διασφαλίσει τα συμφέροντά τους την επόμενη μέρα. Κάτι πάντως, κύριε Πενετάτε, που δεν έτσι. Κάτι πάντως που δεν έγινε στις 21 του Μάη, έτσι, της βγήκε της Νέας Δημοκρατίας η επικοινωνιακή πολιτική. Ναι, σας είπα και πριν, δεν ήταν μόνο η επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Ναι. Υπήρχε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ,
που υποτίθεται, ας πούμε, ζητάγανε το κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία, καλούσαν τον λαό να ψηφίσει για κάτι διαφορετικό, και είχαν ψηφίσει το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ το 70% των νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία, σχεδόν 68%, και η Νέα Δημοκρατία, και συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ, το 46-47% των νόμων που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, ανοίξανε δηλαδή ένα δρόμο ο λαός που δεν ξεπέρναγε το κύριο δίλημα, δηλαδή να πάει, πώς να σας το πω, αν το έβλεπαν φοβίες του και να κάνει ένα βήμα παραπέρα, να καταλήξει τη Νέα Δημοκρατία σαν πιο ασφαλή προορισμό από τους άλλους δύο. Αν έβλεπαν ότι αυτοί οι δύο συμφωνούν με τη Νέα Δημοκρατία και διαφωνούσαν οι πολίτες, θα είχαν έρθει σε εσάς, δεν θα είχαν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, κοιτάξτε, αυτό σας λέω, προσέξτε, ο κόσμος είναι εγκλωβισμένο σε διλήμματα, έτσι, που είναι καθιστικό. Αυτό ακριβώς δηλαδή, λέμε. Ναι. Μην κάνεις αυτό το βήμα για θα είμαστε χειρότερα, δεν μπορούμε να βγούμε, ξέρω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ. Εμείς καλούμε τον κόσμο αυτά να τα ξεκαθαρίσει πραγματικά στο μυαλό του και να δει και τη ζωή του πώς είναι, όχι μόνο με τα μνημόνια που προηγηθήκανε, αλλά και με το μνημόνιο που είναι μπροστά μας. Κοιτάξτε, ενώ όταν λέγαμε εμείς ότι το Ταμείο Ανάκαμψης που το παρουσιάζουν σαν την ευλογία για όλα, γι' αυτό είναι ένα νέο υπερμνημόνιο, μάλιστα λέγαμε, το αρνιόντουσαν αυτό το πράγμα. Προχθές ο Πρωθυπουργός ο ίδιος αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ναι, είναι και αυτό ένα μνημόνιο με τη λογική των παλιών. Δηλαδή ότι για να πάρεις μια δόση από αυτό το μνημόνιο, από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να έχεις κάποια προαπαιτούμενα. 350 σε βάθος χρόνου είναι αυτά τα συνολικά προαπαιτούμενα. Αυτά αφορούν όλα τα ζητήματα της ζωής μας. Από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι, ξέρω εγώ, την πράσινη λεγόμενη ανάπτυξη. Και ένα ερώτημα είναι, το λέμε και τώρα στον κόσμο με τις νέες συνθήκες, προβλεπόταν σε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης κάτι για την υγεία? Προβλέπονται κονδύλια για την υγεία, για τα νοσοκομεία? Και αν προβλέπονται, δεν τα έχουν δει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο λαός, εμείς εκτιμάμε ότι βλέπει. Απλώς καθόλου και τον εγκλωβίζουν. Αυτή τη δύναμη έχει εξουσία. Και όχι μόνο με την επικοινωνιακή πολιτική, αλλά και μια πολιτική, ας πούμε, που δημιουργεί και ανασφάλειες και προσπαθεί να ζήσει και το όραμα από τον κόσμο. Εμείς λέμε στον κόσμο ότι έχεις δύναμη. Βες τη δύναμή σου. Δηλαδή, και να σας πω κάτι. Έχει πρακτικά παραδείγματα ο κόσμος τώρα, σημερινά, να δει τη δύναμή του και να δει ποιο κόμμα αυξάνει αυτή τη δύναμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχτές 10 πληστηριασμοί αποφευθήκανε από τη δράση του ΠΑΜΕ, των σωματείων της περιοχής, από την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών και των βουλευτών του. Να και η αξία να υπάρχουν περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές. Βλέπετε, ας πούμε, ο Κατσόνης συγκεκριμένα όταν πήγανε να πάρουν το... όταν μπήκανε βία στο διαμέρισμα της δημοσιογράφου, της συνταξιούχου δημοσιογράφου, στον ζωγράφο, του λέγανε, ο νόμος το λέει, του λέγανε και αστυνομικοί, μα οι νόμοι είναι για να ανατρέπονται οι βουλευτές μας. Δηλαδή, όταν δεν συμφέρουν τον λαό, όταν δεν βοηθάνε τη ζωή του την ίδια, ή την καταδυναστεύουν. Τώρα, κύριε Μπενετάτε, επειδή είστε από τους ανθρώπους που έχετε υπηρετήσει και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικής διοίκησης, όπως αρέσκεστε να λέτε εσείς, θα σας δούμε υποψήφιες. Έτσι είναι, έτσι να δούμε και την πραγματικότητα. Ναι, αλήθεια είναι. Θα σας δούμε κάπου. Πού θα σας δούμε στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου? Δεν άκουσα το ερώτημα. Θα σας δούμε υποψήφιο στην Περιφέρεια Αττικής για τις 8 Οκτώβρη. Για μένα λέτε τώρα? Για εσάς προσωπικά, ναι, βεβαίως. Πιθανό, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Απλώς ο επικεφαλής μας ήταν ο Γιάννης Πρωτούλης. Αυτό το έχουμε ανακοινώσει πρόσφατα, μάλιστα, ότι ο Γιάννης Πρωτούλης που έγινε την προηγούμενη περίοδο. Όπως και το 19, έτσι. Φυσικά θα βοηθήσουμε και πιθανόν και από τη θέση του υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου και εγώ. Έχει μπερδευτεί το πράγμα πολύ και στο Δήμο σας τώρα. Ναι, όντως. Ίσως πρέπει να τα συζητήσουμε μετά τις βουλευτικές, να τα ξεμπερδέψουμε. Κύριε Μπενετάτο, σας ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και να δώσουμε με την ευκαιρία που μας δίνετε και σας ευχαριστούμε πραγματικά, μια και κάνατε και το ερώτημα κι εσείς, ο λαός να ξεπεράσει τις αναστολές, να ξεπεράσει τα διλήμματα που του βάζουν και να δει πραγματικά τη ζωή του, δηλαδή τη ζωή αυτού και των παιδιών του. Γιατί η σταθερότητα που λένε είναι η σταθερότητα για το δυνάμμα των μεγάλων επιχειρήσεων. Και φαίνεται παντού αυτό, 303% ήταν τα υπερκέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών το 2022
και η μισθή, ο μέσος μισθός, να πει κανείς ότι πήραμε ψίχουλα, είπε σε 7,5% αυτή την ίδια περίοδο. Ίσα ίσα που προσπαθούμε να τις φορολογήσουμε και πολύ. Είναι αυτό νομίζω ένα μήνυμα για τον κόσμο, να δυναμώσει το κουκουέ που θα είναι πραγματικά η λαϊκή αντιπολίτευση στα αντιλαϊκά που μας ετοιμάζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Καλημέρα. Να είστε καλά.